Υπάρχουν ψυχές, αγαπητοί μου, ανάμεσα στον πολύ κόσμο που είναι ανεκτίμητες, είναι υπέροχες, που ποτέ κανείς τόσον εκ της θέσεώς των και του αξιώματός των, όσο και της όλης των τοποθετήσεως, κανείς ποτέ δεν θα μπορούσε να υποπτευθεί ότι αυτές οι ψυχές είναι υπέροχες και θαυμάσιες. Έτσι πολλές φορές λέμε, χωρίς να ήθελα να προσβάλλω κάποια επαγγέλματα, ότι ανάμεσα στους ανθρώπους της λαχαναγοράς ή τους ανθρώπους του στρατού, ότι δεν θα βρίσκες παρά μόνον βλασφημούντας ανθρώπους και βανάξους. Κι όμως, αγαπητοί μου, μπορείς να βρεις υπερόχους ανθρώπους, υπέροχες ψυχές, και τούτο να δημιουργεί μια αληθινή έκπληξη. Εγώ από προσωπική πείρα μπορώ αυτό να σας το βεβαιώσω. Υπάρχουν θαυμάσιες ψυχές εκεί που ποτέ δεν θα μπορούσε κανείς να φανταστεί. Με πολλή ευγένεια, ευγένεια ψυχής, όχι επίπλαστη, όχι ψεύτικη ευγένεια, αληθινή ευγένεια και μεγαλείων ψυχής. Ένας τέτοιος ήταν και ο εκατόνταρχος της Καπερναούμ, που όταν ο Κύριος έφτασε εκεί, ο άνθρωπος αυτός, Ρωμαίος, αξιωματικός του Ρωμαϊκού στρατού, υποτίθεται λοιπόν ότι ήταν ο άνθρωπος της κατοχής, ο άνθρωπος ο οποίος έπρεπε ανά πάσα στιγμή να διατηρεί υπό το πέλμα του ένα λαό, τους λαούς εκείνους που είχαν τότε οι Ρωμαίοι κάτω από το πέλμα τους, και έπρεπε ανά πάσα στιγμή να κρατάει το μαστίγιο και την βαναυσότητα και την αυστηρότητα. Εξάλλου ήταν και ειδωλολάτρης. Κι όμως αυτός ο εκατόνταρχος, κάτι περίπου λοχαγός θα λέγαμε σήμερα, αυτός, αγαπητοί μου, ο εκατόνταρχος ήταν μια υπέροχη ψυχή. Και φθάνει και λέγει στον Κύριον, που είχε ένα δούλο αυτός άρρωστο, και μόνο γιατί μπορούσε να πονάει το δούλο του έδειχνε τη μεγαλοψυχία αυτού του ανδρός. Ένας δούλος δεν είχε πολύ μεγάλη αξία. Μάλιστα, αν θέλετε, ο Κύριος επολύθη, επροδόθη από τον Ιούδα αντί 300 αργυρίων, που η αξία ήταν σημερινές 900 δραχμές. Ένας δούλος, αγαπητοί μου, επολύτω φτηνότερα από 300 αργυρία. Ήταν τόσο φτηνός ένας δούλος. Κι όμως ο εκατόνταρχος πονάει το δούλο του και υποφέρει μαζί του για την άρρωστος. Και φαίνεται ότι είχε μια ανίατη αρρώστια και εβασανίζεται δεινός εις το κρεβάτι του. Και καταφεύγει το αφεντικό, ο Κύριος, ο αξιωματικός του Ρωμαϊκού στρατού. Καταφεύγει εις τον Κύριον, τον Ιησού Χριστόν, που ήταν πολίτης μιας κατεχομένης χώρας του Ισραήλ. Και φτάνει και του λέγει, Κύριε, ο δούλος μου, ο πες μου, ο δούλος μου δεινός βασανίζεται και ταλαιπωρείται. Σε παρακαλώ πολύ να τον κάνεις καλά. Ναι, του λέγει ο Κύριος, εγώ ελθόν θεραπεύσω αυτόν. Ναι, αφού θα έλθω, θα τον θεραπεύσω. Όχι, Κύριε, δεν χρειάζεται να έλθεις. Ένα λόγο να πεις μόνο είναι αρκετό. Κι εγώ, άνθρωπος αξιώματος είμαι, λέγω έναν λόγο εις τους κατωτέρους μου, εις τους υπηρέτες μου, εις τους στρατιώτες μου, πήγαινε εδώ και πηγαίνει εκεί. Πήγαινε εκεί και πηγαίνει. Έτσι λοιπόν και εσύ μη κάνεις τον κόπο να έρθεις στο σπίτι μου, ένα λόγο μόνο πες και ο δούλος μου θα γίνει καλά. Τον κοίταξε, αγαπητοί μου, ο Κύριος, και ακούσας, λέγει ο Ιερός Ευαγγελιστής,
εθαύμασε. Εθαύμασε. Και είπε εις εκείνους που τον ακολουθούσαν, πω πω, σας βεβαιώνω, τέτοια πίστη ούτε στους Ισραηλίτας που έχουν γνώση του αληθινού Θεού δεν βρήκα. Και σας βεβαιώνω ακόμη ότι από την Ανατολή και τη Δύση άνθρωποι που θα πιστέψουν στο όνομά μου θα γίνουν πνευματικοί απόγονοι του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ και θα ανακληθούν, δηλαδή θα καθίσουν στο τραπέζι της Βασιλείας του Θεού. Οι δε ιοί της Βασιλείας, δηλαδή οι Εβραίοι που φύση θέση εκλήθηκαν, εξαίματος μάλιστα απόγονοι του Αβραάμ, εκλήθηκαν αυτοί πρώτοι για την Βασιλεία του Θεού, θα πεταχτούν απ' έξω, γιατί δεν έχουν πιστέψει. Εκεί που τρίζουν τα δόντια από τον πόνο και καίει φωτιά στην αιωνία κόλαση. Αξιόλογη αγαπητοί μου περικοπή αυτή του σημερινού Ευαγγελίου που δείχνει, όπως σας είπα, μια υπέροχη ψυχή όπως είναι ο Εκατόνταρχος. Αλλά ας δούμε κάπως τα πράγματα πλησιέστερα στο Ιερό Κείμενο. Ο Κύριος είπε, εγώ ελθόν θεραπεύσω αυτόν. Εγώ αφού έλθω θα τον θεραπεύσω. Ίσως είναι, αν όχι μοναδική περίπτωση, γιατί ο Κύριος πήγε και στο σπίτι της κόρης του Ιαΐρου, αλλά από τις λίγες περιπτώσεις που ο Κύριος κινείται να φτάσει στο σπίτι για να θεραπεύσει κάποιον ασθενή. Βλέπουμε δηλαδή εδώ τον Κύριο, ο οποίος θέλει να φτάσει στο σπίτι του Εκατοντάρχου. Εγώ ελθόν θεραπεύσω αυτόν. Όμως, αν θα θέλαμε να πλατείνουμε αυτά τα λόγια του Κυρίου μας και να τα δούμε σε ένα μεγαλύτερο πλάτος και βάθος, θα μπορούσαμε αγαπητοί μου να πούμε πολλά πράγματα πάνω στο εγώ ελθόν. Εγώ αφού έλθω θα θεραπεύσω. Είναι όταν ο Θεός έρχεται. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν και ούτε πηγαίνει ούτε έρχεται. Δεν υπάρχει κανένα σημείο μέσα και έξω από τη δημιουργία, αν μπορούμε να πούμε μέσα και έξω από τη δημιουργία, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε εμείς αυτό. Το έξω από τη δημιουργία είναι, υπάρχει, αλλά δεν το καταλαβαίνουμε, γιατί δεν είναι άπειρη δημιουργία, αλλά δεν το καταλαβαίνουμε εμείς οι άνθρωποι, που ο Θεός να μην υπάρχει. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Πώς έρχεται όμως ο Θεός? Έρχεται με μία εύνοια να επιτελέσει ένα έργο. Ο μεγαλύτερος ερχομός, αληθινός σταθμός σε ολόκληρη τη δημιουργία είναι ο ερχομός του Θεού, δηλαδή η φανέρωση του Θεού μέσα στη δημιουργία του, που είναι η ενανθρώπιση. Αλλά ο Θεός όμως έρχεται και μέσα στην ιστορία. Ο Θεός έρχεται πάντοτε. Συγκεκριμένα ο Ιησούς Χριστός πριν ενανθρωπίσει και ως ενανθρωπίσας έρχεται διαρκώς. Έρχεται στον κάθε άνθρωπο, στο κάθε ζήτημά του, έρχεται διαρκώς. Το εβεβαίωσε ο Κύριος ο ίδιος, όταν είπε εις τους μαθητάς του, μη φοβήστε. Εγώ με θυμών ημί πάσα στα σημέρα στη ζωή ημών, έως τη συντελείας του αιώνος. Εγώ θα είμαι μαζί σας όλες τις μέρες της ζωής σας. Αλλά μόνο σε μια εποχή, μόνο όσο θα ζούσαν οι μαθητέ του, έως τη συντελείας του αιώνος. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι για όλους τους πιστούς, γιατί οι μαθητές έφυγαν από την παρούσα ζωή, αλλά είναι ο Κύριος μαζί τους και εκεί που είναι οι μαθητές, εις τον Παράδεισον. Και συνεπώς αγαπητοί μου, ο Κύριος πάντοτε επισκέπτεται τα δημιουργήματά του κατεξοχήν τους ανθρώπους. Το θέμα δεν είναι αν ο Θεός επισκέπτεται ή όχι. Γι' αυτό είμαστε σίγουροι. Έχουμε τη μαρτυρία αυτής της γραφής, αυτού του λόγου του ιδίου του Θεού. Το θέμα είναι
πώς έρχεται, και το δεύτερο είναι πώς εμείς υποδεχόμεθα έναν ερχομό του Χριστού. Πώς έρχεται ο Χριστός? Άλλοτε έρχεται με πολύ καλοσύνη και με πρόσωπο ηλαρών. Άλλοτε έρχεται με ένα μαστίγιο. Και στην πρώτη περίπτωση και στη δεύτερη περίπτωση έρχεται με αγάπη. Είναι η αγάπη του που εκφράζεται είτε με μία εύνοια είτε με μία παιδαγωγική τιμωρία. Έτσι έρχεται, αγαπητοί μου, επισκέπτεται ο Χριστός τους ανθρώπους κάποτε με μία αρρώστια, με μία αποτυχία, με ένα θάνατο προσφυλούς προσώπου, κάποτε μάλιστα και πολλών προσφυλών προσώπων θάνατων. Έρχεται άλλοτε με μία πτωχία. Έρχεται με έναν διωγμόν ή προσώπων ή ολοκλήρου της Εκκλησίας. Αν διαβάσουμε εις τας πράξεις των Αποστόλων, θα το δούμε αυτό. Πώς η Εκκλησία κινείται με διωγμό, αλλά και στην εκκλησιαστική ιστορία το βλέπουμε αυτό. Άλλοτε έρχεται με μία εγκατάληψη. Θυμηθείτε τον Χριστόν επάνω εις το Σταυρό, που εκείνη τη στιγμή είναι η ανθρωπότητα στο πρόσωπό του. Θεέ μου, είναι τι με εγκατέλειπες. Βλέπετε πως έρχεται λοιπόν ο Χριστός. Έρχεται με όλους αυτούς τους τρόπους για να παιδαγωγήσει. Τώρα τίθεται το ερώτημα. Όταν έρχεται ο Χριστός, πώς εμείς τον υποδεχόμεθα? Και βέβαια ίσως εκ πρώτης όψεως θα έλεγε κανείς ότι αν μεν έρθει με ένα ευνοϊκό πρόσωπο θα τον δεχθούμε ευχαρίστως, όπως ακριβώς δεχόμεθα και επισκέπτες οι οποίοι έρχονται με δώρα και έρχονται με χαμογελαστό πρόσωπο και λέμε εις τους επισκέπτες μας περάστε και καλώς ήλθατε. Όταν δούμε όμως κάποιον ο οποίος έρχεται με ένα άγριο πρόσωπο, θα του πούμε καλώς ήλθες? Μια φορά μια γυναίκα περίμενε από τον άνδρα της στην Νότια Αμερική ένα γράμμα. Είχε πολύ καιρό να λάβει γράμμα από το εσωτερικό της Αφρικής. Οπότε μια μέρα στάθηκε στην πόρτα της ένας κάφρος, πανύψηλος άνδρας, άγριος, με έναν οπλισμό σαν αστακός, και μόλις αυτή άνοιξε την πόρτα κόντευε να λιποθυμήσει από το φόβο της βλέποντας αυτόν τον άγριον και φοβερόν και οπλισμένο κάφρο. Αλλά τι συνέβη όμως? Ο κάφρος αυτός έφερνε ένα γράμμα από τον άνδρα της. Τότε γρήγορα ξέχασε τη μορφή του κάφρου και το ενδιαφέρον της έμεινε στο γράμμα του ανδρός της. Έτσι μοιάζει, αγαπητοί μου, πολλές φορές μια επίσκεψη του Θεού. Έρχεται άγριος ο Θεός, αλλά μας φέρει ένα μήνυμα, το μήνυμα της σωτηρίας. Έναν αλήθεια, έναν αλήθεια, ότι όταν έρχεται ο Χριστός να θεραπεύσει, έρχεται πάντοτε να σώσει. Γιατί όταν θεραπεύει ο Χριστός, σώζει. Θεραπεία και σωτηρία είναι για τον Χριστό το ίδιο πράγμα. Αγαπητοί μου, πάνω σε αυτό θα ήθελα να σας πω αυτό που λέγει η Γραφή. Ουέ της απολελοκώσει την καρδία, αλίμονος εκείνους που έχουν χαμένη την καρδιά τους. Τι θα κάνουν όταν θα τους επισκεφθεί ο Κύριος? Ο Κύριος έρχεται να επισκεφθεί. Εγώ ελθόν θεραπεύσω. Εγώ αφού έλθω θα θεραπεύσω. Πώς θα σε βρει η καρδιά σου? Σε ποια κατάσταση, αδελφέ μου, βρίσκεται? Σε κατάσταση κλεισίματος? Σε κατάσταση ακαταστασίας και απροετοιμασίας? Πώς ακριβώς? Γι' αυτό λέει το χωρίον αυτό, αλίμονο σε εκείνους που χάσαν την καρδιά τους, όταν έρθει ο Κύριος τι θα κάνουν? Ας ετοιμάζουμε την καρδιά μας, αγαπητοί μου, για όλα. Και για διωγμό και για αρρώστια. Ακούμε γύρω μας, ο τάδε είναι άρρωστος από εκείνη την αρρώστια, εκείνος από την άλλη. Φίλοι, γνωστοί, συγγενείς. Συνεχώς γύρω μας οι άνθρωποι αρρωσταίνουν.
Γιατί όχι εμείς αύριο να αρρωστήσουμε? Γιατί την ίδια στιγμή που εμείς μαθαίνουμε για τον άλλον ότι έχει μία θανατηφόρον αρρώστια, γιατί ίσως την ίδια στιγμή και εμείς να την έχουμε την αρρώστια αυτή και να μην το ξέρουμε? Μπορεί, αγαπητοί μου, αυτή τη στιγμή εδώ που είμαστε συγκεντρωμένοι και εγώ και εσείς να έχουμε μια φοβερή αρρώστια η οποία ακόμα δεν εξεδηλώθη και να εκδηλωθεί και σε λίγο να πεθάνουμε? Πού το ξέρουμε αυτό? Γιατί να μην είμαστε έτοιμοι? Σε τι να είμαι θα έτοιμοι? Λέγει ένα ψαλμικό, ετοιμάστη και ου και ταράχτη. Ετοιμάστηκα και δεν ταράχτηκα. Λένε μερικοί άνθρωποι, αλλή μόνο κακό που με βρήκε, δεν πήγα ποτέ σε νοσοκομείο. Μα κάποτε θα πήγαινες. Γιατί να μην πούμε στον εαυτό μας, αγαπητοί μου, ότι κάποια στιγμή θα αρρωστήσουμε? Κάποια στιγμή θα μας βρουν διωγμός? Κάποια στιγμή θα μας βρουν δεινά, σεισμοί, πείνα, θάνατος? Και μάλιστα κάποτε θάνατος άγριος. Ας ετοιμάσουμε τον εαυτό μας για όλα. Όχι με την έννοια να τρομοκρατούμεθα. Όχι με την έννοια να υποβαλόμεθα και να πέσουμε στη μελαγχολία. Είναι η εν Χριστώ προετοιμασία εκείνη η οποία όλα τα δέχεται ότι είναι δυνατά να γίνουν. Χωρίς όμως να απογοητεύεται ο άνθρωπος και να υποβάλλεται. Γιατί πίσω από όλες αυτές τις δοκιμασίες έχει μια ελπίδα. Την ελπίδα της Βασιλείας του Θεού. Την ελπίδα να δει το πρόσωπο του Χριστού. Έτσι λοιπόν ο πιστός, ο αληθινά πιστός άνθρωπος δέχεται τις δοκιμασίες με πολλή υπομονή και με πολλή ελπίδα. Εγώ ελθόν θεραπεύσω αυτόν. Πράγματι, Κύριε, ανέλθεις και σε μας να μας θεραπεύσεις. Γιατί όπου πηγαίνεις, θεραπεύεις. Λίγο πιο κάτω θα μας πει ο Ευαγγελιστής ότι μετά πήγε στο σπίτι του Πέτρου. Δεν ήταν η σημερινή Ευαγγελική περικοπή, είναι λίγο πιο κάτω. Και λέγει, εκεί την εθεράπευσε γιατί είχε πειρατό. Ο Κύριος όπου πήγαινε ευεργετούσε διαρκώς. Και τότε άκουσε τη θαυμασία εκείνη μαρτυρία του εκατοντάρχου. Κύριε, ουκ είμαι ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις. Κύριε, δεν είμαι ικανός να έρθεις κάτω από τα κεραμίδια μου. Εδώ έχουμε μία θαυμασία, συνέστηση της αμαρτωλότητος του ανθρώπου αυτού. Αγαπητοί μου, πολλές φορές έρχονται άνθρωποι και μάλιστα να εξομολογηθούν και σου λέγουν, αφού πέρασε μια ζωή 50 και 60 και 70 χρόνια, σου λέγουν ότι δεν έκαναν καμιά αμαρτία. Κάποτε θυμούμε, ήρθε κάποιος άνθρωπος να μου πει μια μοναδική τρομερή αμαρτία, ότι έφαγε σκατζόκυρο στη ζωή του. Και όταν του είπα ότι αυτό δεν είναι αμαρτία, δεν είναι αμαρτία να φας σκατζόκυρο, ούτε αν φας άλογο, με συγχωρείτε, ούτε γάιδαρο, ό,τι και να φας δεν είναι αμαρτία. Ή βάτρακο, ό,τι φας δεν είναι αμαρτία. Τα πάντα είναι καθαρά. Η αμαρτία μόνο είναι βρώμικη, είναι ευδελυρή στο Θεό. Πακτίσμα Θεού καλών, λέει ο Απόστολος Παύλος, και ουδέν απόβλητον, λαμβανόμενον μετευχαριστίας. Δηλαδή μεταπροσευχής, αυτού που κάνουμε την προσευχή στο τραπέζι μας. Και όταν του είπα, αυτό δεν είναι αμαρτία, καμιά άλλη αμαρτία, όχι καμία άλλη αμαρτία δεν έχω. Δηλαδή αν δεν είχατε φάει σκατζόχυρο θα είσαστε αναμάρτητος. Βλέπετε λοιπόν, αγαπητοί μου, ότι οι χριστιανοί μας δεν έχουν συνέστηση, δεν έχουν επίγνωση, δεν έχουν αυτογνωσία, δεν έχουν αυτογνώθηση αυτών. Και ένας ειδωλολάκρης εδώ σου λέγει, Κύριε μην έρθεις γιατί το σπίτι μου είναι ακάθαρτο. Κάτω από τα κεραμίδια μου εσύ ο Άγιος να έρθεις? Εγώ είμαι ακάθαρτος άνθρωπος. Όπως κάποτε έλεγε ο Απόστολος Πέτρος, Κύριε βγες από το πλοιαριό μου γιατί θα θυμηθεί ο Θεός τις δικές μου αμαρτίες και θα με τιμωρήσει. Τι ωραίο πράγμα, αγαπητοί μου, η αυτογνωσία. Αυτογνωσία, αρχή μετανοίας. Αρχή μετανοίας, σωτηρία. Έτσι ξεκινάμε. Αλλά ακόμη, αγαπητοί, ο Ιησούς ακούσας εθαύμασε.
Όταν άκουσε την απάντηση αυτή, εθαύμασε. Μπορούμε να συγκριθούμε μπροστά στο Θεό? Τι είμαστε? Πρώτα πρώτα εκείνος μας σε δημιούργησε. Είμαστε κτίσματα, είμαστε τόσο μικροί. Είμαστε τόσο μικροί και σε όγκο, θα λέγαμε, και μπροστά στη μεγαλειότητά του, τόσο μικροί. Θα μπορούσατε ποτέ να φανταστείτε ότι ο μικρός άνθρωπος θα μπορούσε να πάρει μία στάση τέτοια απέναντι στο Θεό που να τον κάνει τον Θεό να θαυμάσει? Να θαυμάσει? Το φανταστήκατε ποτέ αυτό? Και όμως, αγαπητοί μου, δεν είναι η πρώτη φορά που ο Θεός θαυμάζει έναν άνθρωπο. Και τον Μωυσέα εθαύμασε. Όταν μάλιστα ο Μωυσής είπε: «Κύριε, Κύριε, ή θα καταστρέψεις και μένα μαζί με το λαό, ή εγώ δεν δέχομαι να κρατήσεις μόνον εμένα για να αφήσεις απογόνους, να δημιουργήσεις νέο λαό από τους απογόνους μου, επειδή ο λαός ημάρτησε εις την έρημον». Ο Θεός θαύμασε. Αλλά αγαπητοί μου, εθαύμασε και την υπεραγία Θεοτόκων. Για να μην πολυπραγμονώ, κι άλλα πρόσωπα έχει θαυμάσει ο Θεός. Αλλά μένω σε αυτό για να μην πολυπραγμονώ. Ο Θεός εθαύμασε την Θεοτόκων όταν την είδε και είπε: «Χαίρε και χαριτωμένη». Δεν είναι λόγος του Αγγέλου αυτός. Είναι λόγος του Θεού διαστόματος του Αγγέλου. Ο Θεός θαυμάζει την Θεοτόκον. Τι θαυμάζει? Και έρχεται τώρα να εγκαθιδρυθεί, δηλαδή να ενανθρωπίσει από τα Άγια αίματά της, στα Άγια σπλάχνα της. Εδώ είναι το μεγάλο θέμα. Να μπορέσει ο άνθρωπος να κάνει το Θεό να τον θαυμάσει. Όπως ο εκατόνταρχος. Αγαπητοί μου, μεγάλος λόγος αυτός, να σε θαυμάσει ο Θεός. Αλλά τι να είπε κανείς? Ο Κύριος απήντησε: «Ουδέν το Ισραήλ το σάφτην πίστην έβρον». Ούτε εις τους Ισραηλίτας δεν βρήκα τόση μεγάλη πίστη. Τι εθαύμασε λοιπόν εις τον άνδρα? Εθαύμασε την απάντηση? Εθαύμασε την πίστη? Στη Χαναναία το ίδιο, σας είπα να μην πολυπραγμονήσω, αλλά δεν πειράζει, αξίζει. Στη Χαναναία τι έκανε ο Κύριος εκεί? Εκεί εθαύμασε την πίστη της, αλλά και την εξυπνάδα της. Ποιος παρακαλώ μας έδωσε την εξυπνάδα? Δεν μας την έδωσε ο ίδιος ο Θεός. Εκείνος μας δημιούργησε. Και όμως τη θαυμάζει την εξυπνάδα μας και κάθε δώρο που μας έδωκε, όταν το χρησιμοποιούμε σωστά το δώρο αυτό. Η Χαναναία τι είπε? «Κύριε, ναι, καλόν είναι». Δεν είναι σωστό βέβαια να ρίξει κανείς το ψωμί στα σκυλιά. Πρέπει να το φάνε τα παιδιά. Τα σκυλάκια όμως χορτέρουν από τα ψίχουλα. Εγώ είμαι ένα σκυλάκι. Λοιπόν, δώσ' μου ένα ψίχουλάκι. Αυτή ήταν η απάντηση. Όταν ο Κύριος είπε: «Δεν είναι καλό να πάρω τον άρτον», δηλαδή να δώσω την ευεργεσία μου, να δώσω τη θεραπεία στους αλλοεθνείς παρά μόνο στους Εβραίους. Και έδωσε αυτή την απάντηση η Χαναναία. Και εκεί ο Κύριος εθαύμασε. Τι εθαύμασε? Την εξυπνάδα της, την ευστροφία της. Αγαπητοί μου, το ξέρετε ότι ο Θεός μας θέλει ευστρόφους? Ακούσετε, ευστρόφους. Κάποτε ήλεγξε τους μαθητάς του που δεν είχαν ευστροφία. Τους είπε: «Ώστε λοιπόν και εσείς είσαστε ασύνετοι». Και σε μια άλλη περίπτωση που είχε πει μια παραβολή του σπορέως, μπα, τους λέγει: «Δεν κατανοήσατε?». Θέλει εξυπνάδα ο Θεός. Γιατί επιμένω σε αυτό? Γιατί μερικοί ερμηνεύουν εκείνο το ανόητοι, ανοήτως σκέπτονται, εκείνο το μακάρι ή πτωχή το πνεύμα, ότι αυτό είναι στην Βασιλεία των Ουρανών, και λένε: «Ευτυχισμένοι οι κουτί, γιατί αυτοί θα μπουν στη Βασιλεία του Θεού». Ώστε λοιπόν η Βασιλεία του Θεού θα γεμίσει από κουτούς. Αυτό λοιπόν, να σε κουτός, να σε βλάκας και θα πας στη Βασιλεία του Θεού. Όχι, αγαπητοί μου. Όχι, μας θέλει ο Θεός εξύπνους.
να μπορούμε να δώσουμε την απάντηση χωρίς να αμαρτήσουμε, με ταπείνωση, με σοφία εις τον Θεό, αλλά και εις τον διάβολο, αν κάποτε μας επισκεφτεί ο διάβολος, και να του δώσουμε την απάντηση. Έτσι λοιπόν μας θέλει έξυπνους ο Θεός, και θαυμάζει ο Θεός. Θαυμάζει την ευστροφία μας, θαυμάζει και την πίστη μας. Γι' αυτό είπε, τόση πίστη δεν βρήκα ούτε εις τον Ισραήλ. Σας κάνει ακόμη εντύπωση ότι τόσο ο εκατόνταρχος, όσο και οι Χαναναία δεν ήσαν Εβραίοι, ήσαν ειδωλολάτρες. Που σημαίνει, αγαπητοί μου, αυτός ο λόγος του Κυρίου από Ανατολή και Δύση, λέει, θα μαζευτούν στη Βασιλεία του Θεού. Ξέρετε ποιοι είναι από την Ανατολή και στη Δύση? Εμείς που δεν είμεθα από το λαό του Θεού που τον απεδοκίμασε τον Θεό. Από το λαό του Ισραήλ, τον παλαιό Ισραήλ. Δεν είμεθα. Εμείς είμεθα από την Ανατολή και τη Δύση. Και θα γίνουμε πνευματικά παιδιά. Είμαστε πνευματικά παιδιά του Αβραάμ, του Ισάκ και του Ιακώβ. Και θα είμεθα εμείς ο νέος Ισραήλ. Λοιπόν, ας αρχίσουμε, αγαπητοί μου, να αναζητούμε τον Χριστό. Να τον αναζητούμε. Και όταν τον αναζητούμε και τον συναντήσουμε, να του δείξουμε με έναν έξυπνο τρόπο ότι έχουμε ταπείνωση, ότι έχουμε πίστη, ότι μόνον αυτόν αγαπούμε και μόνον αυτόν λατρεύουμε. Και τότε ο Θεός θα έρθει με τα δώρα του. Είτε ευνοϊκά είναι, είτε πικρά είναι, όπως και αν είναι. Ένα μόνο, ότι θα έρθει με τα δώρα του. Και τα δώρα του θα είναι η παρουσία του προσώπου του και η σωτηρία μας. Εάν έχω τη σωτηρία, τι άλλο θέλω?